τέτοια δικαιώματα για το 2020. Τα τέτοια δικαιώματα μπορούν να δώσουν σε τρεις κατηγορίες. Η πρώτη αφορά τα ανταλλαγωγικά τέτοια δικαιώματα, στα οποία είναι τα μεταγιώτες και εκπροσωπισμού, και τα τέλη ύπαρξης της αποχέτευσης. Είναι τα τέλη που είναι με αντίθετο, τα είναι για τα τέλη των κοινωνιών και τα αρχικά τέλη. Τώρα, να αναφέρουμε λίγο για τα τέλη που μεταγιώτες και εκπροσωπισμού. Είπαμε ότι είναι μια αντιδοτική υπηρεσία και θα πρέπει το έσοδο της να είναι ίσο με το έξοδο της. Έχετε πάρει την εισήγηση, υπάρχουν οι πίνακες με τα στοιχεία της περσινής χρονιάς, της ευρύς χρονιάς. Να πούμε ότι τα έξοδα της κρίσης του 2020 είναι στο 1.031.000 ευρώ. Τα έσοδα της υπηρεσίας με βάση την οικολογική πολιτική που είχαμε είναι στις 267.000 και πάλι με την προσδοκία ότι θα εισπράξουμε και όλα. Είναι μια υπηρεσία η οποία δεν ισοσκελίζει. Υπάρχει μια απόφαση μεγαλύτερη του 10% που θεωρείται αποδεκτή από το Υπουργείο Εσωτερικών. Οπότε η πρόταση της υπηρεσίας είναι σε αύξηση μεσοσταθμικά 20%. Δεν είναι ακριβώς 20% για όλες τις κατηγορίες. Να πω ότι οι κατοικίες για το Άργος από 1 ευρώ θα γίνει, θα πάνε στο 1,20. Τα καταστήματα από 1,6 θα πάει και στα 2 ευρώ. Οι λοιπές κατοικίες στις κοινότητες από 1,9 πάει στο 1 ευρώ και τα καταστήματα στις λοιπές κοινότητες από 1,1 στο 1,40. Αυτή είναι η πρόταση έτσι, για να μπορέσει έστω στο ελάχιστο να φτάσουμε σε μια ισοσκέψη που πάλι είναι σχετικά δύσκολο. Να πούμε για τα τέλη ίδρυψης, άρτησης και αποκέντρωσης. Και εδώ τα έξοδα της υπηρεσίας για το 2020 είναι 804.000 ευρώ. Τα έσοδά της με τα τέλη όπως έχουν αυτή τη στιγμή είναι στα 238.000 ευρώ. Υπάρχει και εδώ μια υστέρηση μεγάλη, σημαντική. Και προτείνεται και εδώ μια αύξηση 20% όχι στα πάγια στη σύνδεση και τη αποθέτηση, μόνο στην αξία κατανάλωση του νερού. Για να μπορέσει και εδώ να φτάσουμε σε κάποια σκέψη που πάλι και πάλι είναι δύσκολη. Αυτές είναι ό,τι έχει να κάνει με τις ανταποκριτικές υπηρεσίες. Στα δικαιώματα και τέλη νεκροταφείου, που είναι η μορφή αντιδήμου, δεν υπάρχουν αυξήσεις. Απλά μπαίνει μια νέα κατηγορία. Είναι η μεταφορά οστόν από κινητήρια εκτός Δήμου, από βιώσιμα δημότη ή κατοίκουστο στη φυλάκια του Δήμου και παροχή πυρήνας επάφαξ, 200 ευρώ. Στις λοιπές κοινότητες δεν υπάρχουν τέλη, αλλά προβλέπεται η αντίστοιχη κατηγορία της μεταφοράς οστόν από κινητήρια εκτός Δήμου, από βιώσιμα δημότη ή κατοίκουστο κινητήριο, όπου η χρέωση θα είναι πάλι 200 ευρώ επάφαξ. Μετά τη σύμφωνη γνώμη του Προέδρου της κοινότητας. Θέλει και δικαιώματα από την παραπαντηγύρηση. Παραμένουν όσοι έχουν την προηγούμενη χρονιά. Απλά προσθέτουμε μια παράγραφο στο τέλος που λένε ότι το κόστος κατασκευής του πρωτισμού παροχών καθαριότητας, φύλαξης, προβολής, πονέρχεται σε 300 ευρώ, αφαιρείται από την τιμή περιπτέρων, προκειμένου να υπολογιστεί το ποσό μείωσης δικαιώματων και πολυτέχνων αναπήρων και μόνο για μια εκ των άλλων κατηγοριών. Ακόμα ότι τα περίπτερα στα οποία υπάρχει κάποια εμπόδια μέσα, συνήθως είναι η κορώνα της ΔΕΗ, θα είναι μείον 50 ευρώ. Τέλος, κοινότητες των χώρων παραμένουν όσους έχουν, απλά μπαίνουν για διόρθωση της κοινότητας. Τέλος, θέλεις επίσης δημοτικών κτημάτων αναστρέμα για αξιωματική καλλιέργεια 50 ευρώ, για το αντίστοιχο για αποκλειστική καλλιέργεια 100 ευρώ και το τέλος, θέλεις βοσκής αναζώ στα 5 ευρώ. Σε περίπτωση συνεχιζόμενης εκμετάλλευσης, τα ποσά διπλασιάζονται. Τέλη διαφήμιση παραμένων όσων έχουν, τέλος λαϊκών αγορών όσων έχουν και τα τροφή ευρωπαϊκών σταθμών για την επόμενη σχολική περίοδο, το 2020-2021, παραμένουν όσοι είχαν. Διευθυντικά σου είχε, κύριε Ραμάνη.
για τις τοποθετήσεις σας. Θα τοποθετηθείτε. Παρακαλώ, σας δείχνω, ναι. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Συνάδελφε, η απόφαση τελών ψήφισης των τελών είναι μια πράγματι καθοριστική απόφαση, διότι έχει άμεση σχέση με τους δημότες και με τους πολίτες. Διότι αυτά τα τέλη επιβαρύνουν την τσέπη των δημοτών και των πολιτών. Από ό,τι άκουσα την πρόταση της υπηρεσίας και κατ' επέκταση της πλειοψηφίας, είναι ότι στις δύο περιπτώσεις όπου υπάρχει ανταποδοτικότητα, προτείνουν αύξηση της τάξης του 20%. Κατά την δική μας άποψη, Δήμος μπροστά, θεωρούμε ότι η αύξηση αυτή στην συγκεκριμένη χρονική περίοδο είναι πάρα πολύ μεγάλη. Αυτό αποδεικνύεται. Και στη συνέχεια θα δείξω κάποια στοιχεία από αυτά που υπάρχουν μέσα για να δούμε ότι πολλές φορές αποφασίζουμε και λέμε ότι θα κάνουμε την αλφα αύξηση, την βήτα αύξηση. Να δούμε όμως και τα πραγματικά στοιχεία. Αν σε αυτές τις αυξήσεις μπορούν να ανταποκριθούν οι δημότες. Αν δούμε τα στοιχεία, κύριε Πρόεδρε, κύριε Συνάδελφε, των προηγουμένων, του 18 συγκεκριμένα που αναφέρονται μέσα εδώ, είναι ότι οι δημότες με τις σημερινές τιμές δεν μπορούν να κάνουν. Γιατί τα έσοδα υπολείπονται κατά πολύ των εξόδων, που σημαίνει στην πράξη ότι δεν υπάρχει χρήμα, δεν υπάρχει οικονομική επιφάνεια στους συμπολίτες μας, ούτως ώστε να ανταποκριθούν. Άρα, το να ερχόμαστε εμείς και να λέμε κάνουμε αύξηση 20%, 10%, 5%, σημαίνει ότι στα χαρτιά μπορεί να γίνει, αλλά στην πράξη, κατά την υλοποίηση του προϋπολογισμού το έτος 2020, στην πράξη θα αποδειχθεί επί των πληρωμών που θα κάνει ο πολίτης, δεν θα ανταποκριθεί. Λοιπόν, γι' αυτό εμείς καταθέτουμε την δική μας πρόταση και λέμε ότι στη συγκεκριμένη χρονική συγκυρία δεν επιτρέπεται καμία αύξηση και οι τιμές θα πρέπει να μείνουν στα περσινά επίπεδα. Επιπλέον, να πούμε ότι τα προηγούμενα χρόνια, 9, όταν συζητούσαμε το θέμα στην Οικονομική Επιτροπή, αυθόρμητα βγήκε ο Δήμαρχος και είπε τα προηγούμενα 9 χρόνια δεν έγινε καμία αύξηση στα τέλη. Αφού το είπε έτσι, και αφού έτσι είναι, όταν τα προηγούμενα 9 χρόνια. Όχι, δεν αμφιβάλλω για αυτό που είπατε, αυτό είναι αυτό. Όταν τα προηγούμενα χρόνια δεν έγινε καμία αύξηση, ξαφνικά το 2019, μετά από 9 χρόνια, 7-8 μνημόνια και κρίσεις, να ερχόμαστε και να λέμε στους συνδημότες μας πληρώστε 20% στα τέλη. Και αυτό που είπα πιο μπροστά για να επιβεβαιωθεί, λοιπόν, κοιτάμε τα απολογιστικά στοιχεία του 18. Εισπραφέρνει 730.000, τα έξοδα 919.000. Μία διαφορά της τάξης του 200.000. Από πού καλύπτεται αυτά, αφού εδώ υπάρχει ανταποδοτικότητα. Αν πούμε τα στοιχεία μέχρι τα τώρα, μέχρι την κατάθεση των τελών της χρήσης του διανύου. Λοιπόν, στοιχεία του 2019. Εισπραχθέντα, είμαστε στην πρώτη κατηγορία της καθαριότητας και του προσωπισμού. Εισπραχθέντα 535.244. Δαπάνες, έξοδα
769.066, 800.000. Μία διαφορά 270.000. Από πού καλύφθηκαν. Και τελειώνοντας, να πω προσέχοντας λίγο τα έξοδα που υπολογίζουν για το 2020. Μένω σε δύο μεγάλα ποσά. Πάρα πολύ μεγάλα ποσά. Γιατί για τη ΜΑΗ είναι 381.000, 400.000. Και είναι σχεδόν το 40%. Και για το ΦΟ, για τον φωτισμό οδών και πλατιών, 235.000. Επίσης πάρα πολύ μεγάλο ποσό. Γι' αυτό και εμείς σαν συνδυασμός και σαν δύο μπροστά προτείνουμε και με τη διαδημά θα πρέπει κάτι να γίνει. Ο Δήμος από ό,τι πληροφορούμε δεν προστάει τίποτε και δεν μπορεί παράδειγμα Δήμοι που είναι απέναντι στη διαδημά εντάξει να μην τη χάνουν και μιας άλλης μεταχείρισης, μιας έκπτωσης. Εντάξει, αυτό όμως είναι λίγο. Όχι, δεν είναι λίγο. Και άλλοι Δήμοι που έχουν να πληρώσουν 4 και 5 χρόνια, δεν ξέρω, έτσι, από αυτά που ακούω, να έχουν την ίδια μεταχείριση. Εν πάση περιπτώσει, για να μην μακρηγορούμε, στις δύο πρώτες κατηγορίες προτείνουμε να μην υπάρξει αύξηση του 20%, γιατί σε αυτές τις δύσκολες στιγμές ο Δήμος, το Δημοτικό Συμβούλιο, έχει υποχρέωση τουλάχιστον να συμπαρασταθεί στους πολίτες, στους δημότες, γιατί η οικονομική κρίση είναι πάρα πολύ μεγάλη. Αποθετήσεις, κύριε Ραμένο. Καταρχάς, κύριε Πρόεδρε, να μην ξαναβάλω το Δημοτικό Συμβούλιο όταν έχει μεγάλο αγώνα, γιατί τώρα βλέπω μια αναταραχή. Πρόσεξα να είναι σοβαρά αυτά τα θέματα. Κοιτάξτε, ούτε το ρεύμα, ούτε το νερό, ούτε η κοινόχρηση του χώρου είναι εμπορεύματα για να μπαίνουμε σε διαδικασίες λογικής ανταποκριτικότητας. Δηλαδή είναι δικαίωμα και το ρεύμα, είναι δικαίωμα και ο ηλεκτροφωτισμός και η καθαριότητα και το νερό. Άρα, δεδομένου ότι ο ελληνικός λαός και ο λαός του Άλπους έχει δει τεράστιες μειώσεις στα εισοδήματά του, βιώνει μια τεράστια εκμετάλλευση και ίσα να τα βγάζει πέρα, εμείς θεωρούμε ότι όχι απλά η αύξηση του 20% είναι τραγική, αλλά θα πρέπει να μειωθούν δραστικά τα τέλη σε όλες τις κατηγορίες όσον αφορά τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και μην πει τώρα κανένας ότι υπάρχει αυτή η πρόβλεψη για όσους έχουν αυτό το δικαίωμα, γιατί εδώ μιλάμε για ένα ποσοστό πάρα πολύ μεγάλο που πρέπει να το να έχει αυτή τη μείωση, έστω και των μηδενισμών. Από εκεί και πέρα... Θέλω να κάνεις συγκεκριμένα για να το βάλουμε σε πρόταση. Από εκεί και πέρα, δεν νοείται τώρα να μπαίνει, να έχουν τα ίδια, να έχει την ίδια, να έχει την ίδια κλίμακα ένα μικρό μάγαζο με μία τράπεζα. Και θα μου πει κανένας τώρα δεν είναι 25 τράπεζες όπως το άνθρωπος. Δεν έχει σημασία. Είναι... Ναι, δεν έχει σημασία. Ή τα μεγάλα σούπερ μάρκετ. Είναι και ζήτημα, πώς το λένε, ηθικής να το πω. Δεν είναι λογικό δηλαδή να υπάρχει αυτό το πράγμα, γιατί μπαίνει μοιραία μία ταξικότητα και σε αυτή την κατεύθυνση του Δημοτικού Συμβουλίου. Από εκεί και πέρα, επίσης, έκανα εγώ μια διευκρινιστική άστοχη ερώτηση από ό,τι κατάλαβα. Η ευρωπανήγυρη αυτή η χρέωση είναι για όλες τις ημέρες, αλλά πάλι θεωρούμε ότι τουλάχιστον για τα καφενεία και τα καταστήματα κοινωνικού ενδιαφέροντος είναι πάρα πολύ μεγάλο το ποσό, πάρα πολύ υψηλό το ποσό. Πώς? Και γιατί γεμίζουν. Δεν είπα ότι δεν πηγαίνει κόσμος, είπα ότι το ελίγιο... Όχι, γιατί έρχονται επιχειρηματίες.
σημασία. Το θέμα είναι από εκεί και πέρα τι μένει στην τσέπη. Δεν σημαίνει ότι όποιο κάνει μια προσπάθεια να αυξήσει το εισόδημά του, σημαίνει ότι θα βγάζει πέρα. Ναι. Άρα, δεδομένου λοιπόν ότι ήδη ο νέος προϋπολογισμός στη Βουλή που θα κατατεθεί προβλέπει αύξηση των φορολογικών εισόδων με τα 700 εκατομμύρια τα οποία θα προέρχονται από την πλειοψηφία του λαού μας, εμείς θεωρούμε ότι ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, δηλαδή άνεργοι, μονογονεϊκές, δικαιούχοι του ΚΕΑ, θα πρέπει να έχουν τουλάχιστον 10 φορές κάτω τα τέλη που έχουν αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον. Διαμορφώσουμε την πρόταση συγκεκριμένη, την πρόταση 4. 10 φορές μείωση από την ίδια υπάρχουσα. Δηλαδή τώρα μην βάζα κάθε έτσι. Κύριε Δημάρχος, πες. Σε πολλά. Κάπου. Έχω πες. Πώς το πάει. Το 1-10. Το 1-10. Το 1-10. Από τα τέλη που ήδη υπάρχουν. Ναι. Προς τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Κύριε Σαραζίου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν να κάνω μια επισήμανση. Αυτή η πρόταση δεν είναι της πλειοψηφίας, είναι της υπηρεσίας. Είναι μια σύγκριση. Ναι, διαμορφώθηκε από την υπηρεσία η οποία κρίνοντας τους λόγους και τους σκοπούς των τελών και την ανταποδοτικότητα την εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο. Είμαστε εδώ για να αποφασίσουμε αν την ετρίνουμε ή όχι. Συνεχώς, να μην λέμε ότι είναι μια εισήγηση της πλειοψηφίας. Θα μου επιτρέψετε να κάνω ένα σχόλιο για το τεχνικό πρόγραμμα που ψηφίστηκε ομόφωνα. Μου έκανε εντύπωση ότι από την πλευρά της πλειοψηφίας δεν προτάθηκε κάποια τροποποίηση, κάποιο επιπλέον συμπληρωματικό έργο, αν εξαιρέσω το έργο αυτό το αντιπλημμυρικό, να το χαρακτηρίσω, του Βογατσικού, που ενδεχομένως να χρειάζεται ή να μην χρειάζεται. Θεωρώ. Από την πλευρά της μειοψηφίας, είπατε. Ναι, από την πλευρά της μειοψηφίας. Θεωρώ ότι η υιοθέτηση του τεχνικού προγράμματος κατά πλειοψηφία πλην της λαϊκής πείωσης, αν μη τι άλλο, δείχνει την αποδοχή και ότι αυτή η πλειοψηφία, αυτή η πλειοψηφούσα αρχή σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο πορεύεται και κινείται, αν μη τι άλλο, σε ένα σωστό δρόμο ως προς την υλοποίηση, εκτέλεση και σχεδιασμό των έργων. Συνδέστε το λίγο όμως με το θέμα. Όχι, είναι ένα σχόλιο, να με συγχωρείτε γιατί δεν μπορούσα να πάρω τον λόγο πριν. Τώρα, να κρατήσουμε εδώ στα τέλη ποιοι είναι όλοι που οδήγησαν στην εισήγηση αυτή. Αναφέρω εδώ χαρακτηριστικά η υπηρεσία, είναι η αύξηση 120.000 ευρώ στις δαπάνες της διάδρομα και νομίζω ότι θα υπάρξει και επιπλέον αύξηση, δηλαδή είναι μια κυλιόμενη αύξηση αυτή. Θα μας το διευκρινίσει ο Δήμαρχος. Το αυξημένο κόστος των ΦΟΠ λόγω της. Διαβάζω αυτό το λεξί, λόγω των αυξήσεων στα τιμολόγια της ΔΕΗ και το κόστος αναφέρει του μόνιμου προσωπικού. Συνεπώς, καλείται η Δημοτική αυτή αρχή να αντιμετωπίσει ένα ανελαστικό κατά την άποψή μου κόστος, γιατί δεν μπορούμε να το μειώσουμε, δεν μπορούμε να αντιδράσουμε με άλλο τρόπο, με τα μέσα που έχουμε, με την εισπραξιμότητα που έχουμε, που να συμφωνήσουμε ότι χρειάζεται βελτίωση, με πράξεις και ενέργειες τις οποίες νομίζω ότι ο Δήμος και η Δημοτική αυτή αρχή και το Δημοτικό Συμβούλιο έχει προνοήσει ποιες είναι οι ενέργειες αυτές. Συζητήσαμε πριν στο τεχνικό πρόγραμμα της αναβαθμίσης της ενεργειακής των σχολείων, πρώτα των σχολείων και των δημοτικών κτηρίων του Δήμου μας. Μέσω πρόθεσμα, να το πω έτσι, μετά την υλοποίηση, οι ενεργειακές αυτές αναβαθμίσεις θα αποδώσουν το αναμενόμενο κόστος που θα είναι μείωση της ενέργειας, της δαπάνης της ηλεκτρικής ενέργειας. Το ίδιο θα γίνει και από την θέση σε λειτουργία του NET Metering, του φωτοβολταϊκού πάρκου, το οποίο έχουμε σχεδιάσει πολλές φορές, το έχουμε συζητήσει, που εκεί πέρα, αν θυμάμαι καλά, μιλάμε για μια εξοικονόμηση ενέργειας ή για ένα έσοδο 300-360.000 ευρώ ετησίως. Αυτά είναι ποσά τα οποία με την υλοποίηση των έργων, με την παραλαβή τους και τη θέση του μιλιά, θα έρθουν να πέσουν σε αυτά τα τέλη, στα ανταποδοτικά αυτά τέλη, με αποτέλεσμα τι. Τότε το διάστημα αυτό να έχουμε τη δυνατότητα να προβούμε σε αντίστοιχη μείωση τελών ανταποδοτικών.
Συνεπώς, ίσως να χρειάζεται τώρα να πιούμε, γιατί κανείς δεν είναι σύμφωνος στο να κάνει αυξήσεις αυτής της τάξης, ακούγεται τρελό σαν νούμερο, θεωρώ ότι δεν θα είναι αυτή η οικονομική αντιμετώπιση, δεν θα είναι πάνω, αν θυμάμαι καλά είναι γύρω στα 10-15 ευρώ σε αναλογαριασμό. Η άξη είναι κόστος, δεν λέω όχι ότι δεν είναι κόστος. Θα χρειαστεί να πιούμε αυτό το πικρό ποτήρι, κατά την άποψή μου. Είναι ένας δύσκολος τρόπος να πάμε να κάνουμε αυξήσεις τη συγκεκριμένη στιγμή που όλοι αναγνωρίζουμε τις δυσκολίες, αλλά μεσοπρόθεσμα νομίζω και εύχομαι να είμαστε σε αυτή τη θητεία στην οποία θα πάρουμε και την αντίστοιχη απόφαση να μειώσουμε τα τέλη όταν όλα τα προηγούμενα έχουν και πέσουν, έχουν και βγουν στον προϋπολογισμό του δικού μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Καράκη. Ο κύριος Δημάρχος. Λοιπόν, ξεκινώντας, θα πάμε σε μια σειρά. Λέει, για τον καθορισμό του συντελεστή του τέλους και τη διαδικασία βεβαίωσης και ύπαρξης του τέλους αυτού, τέλων καθαριότητας ηλεκτροφωτισμού, εφαρμόζονται διατάξεις του νόμου 2575, ΒΚ74, όπως τοποποιήθηκαν με τον νόμο 429-76 και παράθυρο 5 του νόμου 1880. Το ενιαίο ανταποδοτικό τέλος καθαριότητας εκδοτισμού επιβάλλεται σε κάθε ακίνητο που βρίσκεται εντός της διοικητικής περιφέρειας των Δήμων και προορίζεται αποκλειστικά για την κάλυψη των πάσης φύσεως δαπανών που αφορούν την παροχή των υπηρεσιών της αποκομιδής και διαχείρισης των απορριμμάτων, του ηλεκτροφωτισμού των οδών, των πλατειών και του συνόλου των κοινόχρηστων χώρων, καθώς και κάθε άλλης παγίως παρεχόμενης από τους Δήμους υπηρεσίας που σχετίζεται ή είναι συναφής με αυτές. Έτσι. Συναφείς με αυτές, και ο αποχαιρετισμός είναι μέσα σε αυτά, έτσι, και οτιδήποτε άλλο. Παρακάτω, γιατί δεν το διαβάζω όλο, γιατί θα θέλω κανένας να το διαβάσουμε, άλλωστε ήταν μέσα στην εισήγηση, διαβάζω συγκεκριμένα αποσπάσματα. Κατά τη λήψη των σχετικών κανονιστικών αποφάσεων περί επιβολής ανταποδοτικών τελών, θα θεσπίσουν τέτοιους κανόνες κριτήρια και συντελεστές, ώστε τα επιβαλλόμενα τέλη να είναι αντικειμενικά, δίκαια και ανάλογα τις παρεχόμενες υπηρεσίες και τις ωφελημότητας σε κάθε κατηγορία υπόχρεων. Θα πρέπει αυστηρά να τηρείται η θεμελιώδης αρχή της ανταποδοτικότητας και κατά συνέπεια η αύξηση των τελών πρέπει να είναι ανάλογη με την αύξηση του κόστους των παρεχόμενων υπηρεσιών. Δεν διαβάζω όλα τους πάντα. Αυτά για την ιστορία. Και παίρνω στο ρεζουμέ. Ποια είναι η κατάσταση σήμερα? Μετά από 9 χρόνια που, όπως διέκοψα και ζητώ συγγνώμη δημόσια του συνάδελφου του κ. Μπορινάρη, δεν το είπα αυθόρμητα, το ξαναλέω, το είπα συνειδητά. Το πώς καταφέραμε 9 χρόνια να πορευτούμε με τις ίδιες τιμές, αφήστε του ένα βου κεφάλαιο, τι κάναμε, μειώναμε κάθε χρόνο όσο μπορούσαμε τα έξοδα, με κάθε τρόπο. Και για να απαντήσω στην εύλογη ερώτηση, πώς απολογιστικά φέρατε, κύριε συνάδελφε, του 18 τα αποτελέσματα, πώς είναι δυνατόν τα έξοδα, είπατε, να είναι παραπάνω, μάλλον τα έσοδα να υπολείπονται των εξόδων, να θυμάμαι καλά, κατά 200, πόσο, 60.000, πόσο. Έχω την αδερφή μέσα, πόσο. 730 τα έσοδα, ναι, στο πρακτέντα, και έξοδα 919. Πώς 250 είπα εγώ. Σας έδωσε και 5.000 παραπάνω. Λοιπόν, και αναρωτιέστε λοιπόν από πού ήταν αυτά τα λεφτά. Ένα από αυτά που το έχουμε πει εδώ σε αυτή την αίθουσα, όχι μία φορά, 500 φορές. Τι είναι δηλαδή? Είναι τακτικά ή έκτακτα έσοδα. Είναι αυτό που τελικά είναι αρνητικό, γιατί ο Δήμος διαχειρίζεται αυτές τις υπηρεσίες, την υπηρεσία καθαριότητας ηλεκτροφωτισμού αλλά και της σύνδευσης,
σε σχέση με άλλους δήμους που έχουν χωριστές υπηρεσίες όπως ΔΕΙΑ, ας πούμε, γιατί κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού μετά τις διαδικασίες που ισχύουν στους δήμους από το 12 αποτελούν τα έσοδα, τα ίδια έσοδα του δήμου της κατηγορίας Α. Τι σημαίνει αυτό? Από πού είναι τα έσοδα του δήμου? Είναι από αυτό, από τα τέλη τα οποία εισπράττει, τέλη ίδρυψης και αποχέτευσης, τέλη που εισπράττει μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ, ηλεκτροφωτισμού και καθαριότητας. Άλλο έσοδο ποιο είναι, μεγάλο έσοδο, τα έσοδα από την Ευρωπανήγυρη. Πόσα είναι τα έσοδα από την Ευρωπανήγυρη? 400.000 ευρώ περίπου. Πόσα από αυτά μεταφράζονται σε κωδικούς εξόδους του προϋπολογισμού? 80, 90, 100. Πού πηγαίνουν τα υπόλοιπα που ανακαλύψουν αυτά? Δίκαιο, κατά την άποψη του κεντρικού κράτους, δίκαιο, μπας και μπει επιτέλους 10 με σειρά στους δήμους. Γιατί ήμασταν εδώ, καθόμασταν από εκεί τότε, από το 2006 μέχρι το 2010, και ξέρουμε πώς γινόταν οι προϋπολογισμοί. Ανάποδα. Πόσα έξοδα έχουμε? 1 εκατομμύριο. Πόσο είναι η τιμή του νερού? 50 λεπτά. Διαίρεση το 1 εκατομμύριο με τα 50 λεπτά, άρα θα ξοδέψουν τόσα κυβικά. Όχι απολογιστικά πόσα κυβικά ξοδεύονταν, δηλαδή αν κάναμε σύνολο τους λογαριασμούς, αλλά πόσα θέλανε για να τα παρουσιάσουμε στα χαρτιά. Άρα λοιπόν, αυτά εδώ δεν είναι χαρτιά, είναι πράξη. Και είναι πράξη στο ακέραιο. Και επειδή λοιπόν φέτος έχουν αλλάξει τα δεδομένα και δεν πάει άλλο να μειώσουμε τα έξοδα, γι' αυτό βρισκόμαστε στη δυσμενή θέση, κανένα δεν αρέσει να πάει να κάνει αυξήσεις. Αλλά σε καμιά περίπτωση δεν μπορούμε και έχουμε την ηθική υποχρέωση όταν ο Δήμος αυτός έχει μπει στην αναπτυξιακή του τροχιά και δεν χρωστάει πουθενά, να μπαίνουν στη διαδικασία να ξαναρχίσουν τα ίδια που παραλάβαμε το 2011. Και για την ιστορία, γιατί μιλάμε για αυξήσεις τώρα, έτσι. Έχω εδώ σε στήλες από εδώ γειτονικούς όμορους δήμους, τέλους καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού για οικίες, τιμή ένα τετραγωνικό. Εμείς είχαμε ένα εδώ, η Καστοριά είχε 1,20, τα Γρεβενά είχαν 1,70, το Βόλιο είχε 1,1, το Αμύντου είχε 1,5. Πάμε στα καταστήματα, είμαστε οι πιο χαμηλοί, έτσι. Τέλος καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού στα καταστήματα. Το Άργος είχε 1,6, το Αμύντου είχε 2,2, τα Γρεβενά 2,7, η γειτονική μας Καστοριά έχει 3,80 και μαθαίνω σήμερα κάνει αύξηση 40%. Τέλη ίδρυψης. Για 150 κυβικά του έτους που είναι περίπου μεσοσταθμικά το τι νερό καταναλώνει μία οικογένεια, τριμελής οικογένεια ή τετραμελής σε διαμέρισμα ή ένα πολύ μικρό σπίτι που έχει ένα πολύ μικρό κήπο. Το κόστος του Άργους είναι 97,5 ευρώ, στο Βόλιο είναι 109,67, στα Γρεβενά είναι 195,52 και στη γειτονική Καστοριά είναι 285,60. Για την ιστορία του, για να δούμε λίγο τα συγκριτικά μεγέθη. Από εκεί και πέρα, να δούμε λίγο και τα νούμερα επί της ουσίας, γιατί λέω ότι αυτά είναι πράξη και δεν είναι νούμερα. Και δεν είναι στα χαρτιά. Καταρχήν, και από τις δύο παρατάξεις, δεν άκουσα πρόταση. Το να βγούμε και να πούμε να μην κάνουμε αύξηση, έτσι, είναι πολύ εύκολο. Η πρόταση ποια είναι? Να αφήσουμε το μεγαλύτερο ποσό, δηλαδή, που θα προκύψει από τις ανελαστικές δαπάνες, να καλυφθεί και αυτό αποτακτικά. Ως ερώτημα το θέλω. Τέθηκε ότι υπάρχουν, λέει, στον προϋπολογισμό ως έξοδα δύο μεγάλα νούμερα. 400.000 περίπου στη διάδρομα και 235 στη ΔΕΗ. Ενημερωτικά, θα σας πω ότι ξεκινάω από δεύτερο από τη ΔΕΗ, 235.000
ήταν το 2013, αν θυμάμαι καλά, ή 2014, που είχαμε χοντρικά περίπου 500 με 600 φωτιστικά λιγότερα, τουλάχιστον, με τις επεκτάσεις δικτύων, τόσο είναι το νούμερο, όσο λέγα τη διάδειγμα, 400.000, αυτό είναι το νούμερο. Και εκεί δεν είναι θέμα διαπραγμάτευσης. Τη διαπραγματευτική μας ικανότητα την δείξαμε και πέρσι και πρόπερσι, που είχε μπει στόχος όταν είχε τα προβλήματά της η διάδειγμα και είχε έκπτωση 15% στους καλοπληρωτές. Και την πέρναμε αυτή την έκπτωση. Η έκπτωση αυτή, όχι απλά δεν υπάρχει. Απλά να σας πω, γιατί τέθηκε ότι υπάρχουν, λέει, οι Δήμοι, και χαίρομαι που είπατε ότι δεν φουστάμε, είστε νήμεροι γι' αυτό. Γιατί εμείς, ο Δήμος Γρεβενών, ο Δήμος Νεστορίου, που βέβαια έχει πολύ λίγες εισφορές, δεν υπάρχει άλλος, οι τρεις μας είμαστε που δεν χρωστάμε. Και το Αμύνδεο είχε την τελευταία δόση, νομίζω, απλήρωτη. Οι Δήμοι, οι οποίοι χρωστάνε όλους από ένα χρόνο, πια έχουν μπει στη διαδικασία του νέου νόμου. Και τι λέει ο νέος νόμος? Ότι παρακρατείται το ποσό των ανταποδοτικών τελών που εισπράττει η ΔΕΗ, η ΔΕΗ εισπράττει στον λογαριασμό για λογαριασμό της στην ενέργεια και για το Δήμο ένα ποσό. Εισπράττει λοιπόν το τελευταίο τετράμινο ή διάδειγμα από τη ΔΕΗ όλο το ποσό, ό,τι υπάρχει, και από τη στιγμή που δεν φτάνει για το υπόλοιπο, παρακρατείται και τουλάχιστον το 30% τον κάπα του Υπουργείου Εσωτερικών. Έτσι. Αυτή είναι η επίσημη πληροφόρηση λοιπόν, για να ξέρετε ότι πλέον δεν χαρίζεται σε κανένα. Πώς προκύπτουν όμως τώρα και γιατί μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία? Το ποσό της διάδειγμα, το τέλος δηλαδή διαχείρισης, από τη στιγμή που θα πάει το απορριμματοφόρο του Δήμου, αφού συλλέξει τα απορρίμματα και τα πάει στο σταθμό μεταφόρτωσης, η διαδικασία από εκεί μέχρι και, και την ταφή του υπολείμματος μετά την επεξεργασία έχει ένα κόστος περίπου 140 ευρώ τον τόνο. Από 35 που είχε το 12. Αυτά ήταν μόνο. Από τα 140 ευρώ επιδοτείται η διάδειγμα για λογαριασμό των Δήμων τα 70 ευρώ από το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων για να βοηθήσει τους Δήμους, γιατί η διάδειγμα ήταν η πρώτη επιχείρηση η οποία μπήκε στην ολοκληρωμένη διαχείριση. Άρα μένουν 70 ευρώ. Το ποσό της επιχορήγησης όμως είναι για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Και με πρόταση τότε των μελών, επειδή η διαφορά από τα 35 στα 70 ήταν πολύ μεγάλη, ζητήσαμε η επιχορήγηση αυτή να ξεκινήσει ανάστροφα, δηλαδή 80% επιχορήγηση την πρώτη χρονιά, 20% συμμετοχή του Δήμου, 70% τη δεύτερη χρονιά, 30%, 60%, 40% κ.ο.κ. Το 2020 είμαστε στη διαδικασία που έχουμε φτάσει στο 50-50. Την επόμενη χρονιά θα πάμε στο 40-60, θα πάμε στο αντίστοιχο. Γι' αυτό λοιπόν και ακόμη και σαν διάδειγμα, γιατί και στη διάδειγμα οι Δήμοι συμμετέχουμε και μας καίει το θέμα αυτό, προσπαθούμε να βρούμε εναλλακτικούς τρόπους για να έχουμε επιπλέον έσοδα. Αφενός με έσοδα ως χρήμα που δεν θα επιβαρύνουν μετά από τα λοιπά έξοδα τους Δήμους, αφετέρου έσοδα ως τονάς, γιατί η σύμβαση που εμείς φωνάζαμε τότε, αλλά κανένας δεν άκουγε, αλλά δυστυχώς ήμασταν μειοψηφία, με το να υπογραφεί και να έχει ελάχιστη εγγυημένη ποσότητα, που είναι οι 120.000 τόνοι, έχει μετά ποινικές ρήτρες. Οι ποσότητες που πάνε φέτος, πέρυσι μάλλον, αγγίζουν τις 90.000, άρα μένουν 30.000. Αυτός λοιπόν είναι ο λόγος που συμφωνήσαμε να πάει τμήμα των σκουπιδιών της Κέρκυρας, τμήμα των σκουπιδιών της Βέρειας και τμήμα... Όχι, Πρόεδρε, θα ζητήσω μία υπέρβαση, γιατί πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα.
και να ξέρουμε τι λέμε. Και από άλλη μια περιοχή για να καλύψουμε τουλάχιστον τους 120.000 τόνους, ώστε να μην υπάρχουν πρόστιμα. Άρα λοιπόν, πέρα λοιπόν από αυτά, από το επιπλέον έξοδο της διάρκεια, ο Δήμος, επειδή ήταν καλοπληρωτής στη ΔΕΗ, είχε την έκπτωση του 15% που είχαμε όλοι μας όταν πλήρωνες έγκαιρα το λογαριασμό. Μέσα από ένα πρόγραμμα που υλοποιούσε η ΔΕΗ και το Υπουργείο Εσωτερικών, είχαμε μια επιπλέον έκπτωση της τάξης του 10%. Δηλαδή, κάθε αρχή της χρονιάς, το Υπουργείο Εσωτερικών πλήρωνε ένα ποσό εφάπαξ για το δίνω βάρος οριστικού, που ξέραμε περίπου πόσο είναι. Και εισπράγαμε, εισέπρατε το Υπουργείο Εσωτερικών από εμάς το αντίστοιχο ποσό. Έτσι κερδίσαμε άλλο ένα 10%. 10 και 15, 25. Αυτά χ. Συν 20% που ανέβηκε το ρεύμα, πάνω στο συν 45. Έτσι βγήκε λοιπόν το νούμερο. Όσον αφορά το θέμα των στη συνάδελφο, απαντώντας στη συνάδελφο της Λαϊκής Συσπήρωσης, ότι θα πρέπει να είναι το 1/10. Μακάρι να είχαμε έσοδα, μακάρι να τελεσφορήσει η διαδικασία της κοινοφελούς ενεργειακής κοινότητας στην πλήρη της ισχύ και να είναι το net metering τόσο, που δεν σας λέω στο 1/10, σπάνια γίνει 0. Αθροίζοντας τα όλα, μαζί με αυτές τις δράσεις που είπε ο συνάδελφος ο κ. Καράτζος. Γιατί πλέον δεν θα έχουμε στην ουσία το κόστος στα σχολεία θα είναι ελάχιστο, το κόστος στα δημόσια κτίρια θα είναι ελάχιστο, άρα θα περισσεύουν σε εισαγωγικά χρήματα. Μα και να το δούμε όμως. Όταν θα το δούμε, σαφώς και θα είμαστε οι πρώτοι που θα πάμε να κάνουμε αυτό. Μαζί και με όλα τα υπόλοιπα συνοδά έργα εξυγχρονισμού τόσο των αντιοστασίων όσο και των υπολείπων. Και επιπλέον εδώ να πω που είπε και ο προϊστάμενος ότι έχουμε επιπλέον και τρία άτομα από τα 3 κάπα, μόνιμο προσωπικό, έτσι το οποίο έχει και ένα κόστος μισθοδοσίου το οποίο δεν υπήρχε πριν. Έτσι, παρότι σας είπα, εκεί ζητούσαμε 8 γιατί αυτές είναι ανάγκες κανονικά. Αυτά σαν πρώτη τοποθέτηση. Δευτεροποιήθηκα. Ναι. Απλά λίγο θα είμαστε όσο το χρόνο. Θα σας δώσω 4 λεπτά και να το... Όχι, όχι. Λοιπόν, θα είμαι πολύ σύντομος. Ευχαριστώ. Πρώτον. Κάποιοι συνάδελφοι δεν έχουν καταλάβει, έτσι με τις τοποθετήσεις αυτό έδειξα, ότι μιλάμε για τα τέλη του έτους 2020. Όχι για το 2021 και για το 2022. Το τι θα γίνει το 2021 και το 2022 θα έχουμε τον χρόνο να το ξανασυζητήσουμε. Εδώ, τον χρόνο τέτοιον καιρό, τον επόμενο χρόνο τέτοιον καιρό. Μιλάμε για τα τέλη του 2020. Ένα. Δεύτερο. Όταν είπα για την πλειοψηφία, εννοούσα την πλειοψηφία της Οικονομικής Επιτροπής. Γιατί το θέμα αυτό πέρασε και από την Οικονομική Επιτροπή. Και το ψήφισε η πλειοψηφία της Οικονομικής Επιτροπής. Και σε λίγα λεπτά το ψηφίσει και το Δημοτικό Συμβούλιο, η πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου. Και ένα τελευταίο, επειδή είπε ο κύριος Δήμαρχος ότι στόχος και με την άφηξη αυτή είναι να μην γίνει χρήση των τακτικών εισόδων. Να μην πληρωθούν δηλαδή οι δαπάνες, οι ανταποδοτικές σε αυτές τις υπηρεσίες από τακτικά εισόδων. Εφόσον αυτός είναι ο στόχος, να δεσμευτούν εδώ ότι θα είναι και οι δαπάνες όλες τις χρήσεις το 2020 ανάλογες των ανταποδοτικών. Ανάλογες των ανταποδοτικών. Δηλαδή, δεν θα γίνει χρήση πάλι τακτικών εισόδων εφόσον θα γίνει αύξηση του 20%. Λέει απευθύνεται
είμαστε το 2020 και στο 2021 και στο 2022 φωτογραφίζει. Δεν νομίζω ότι υπάρχει αμφιβολία ως προς αυτό. Τώρα, εγώ ένα πράγμα θέλω να πω. Η δημοτική αρχή αυτή που ηγείται την Δήμη ξέρει από πού έρχεται και ξέρει πού πηγαίνει και πού θέλει να πάει. Ο σχεδιασμός αυτός δεν είναι τωρινός, ξεκίνησε από πίσω. Ενδεχομένως όλα αυτά τα χρόνια ο Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο έβλεπε ότι ενδεχομένως θα χρειαστεί να πάρουμε μια τέτοια δύσκολη απόφαση, όπως είναι αυτή της άρτησης. Και γι' αυτό τον λόγο σχεδίασε, υπέβαλε, έχει εντάξει και θα υλοποιήσει τα προγράμματα για να μην κουράσουν τα οποία προανέφερα. Με το όφελος μεσοπρόθεσμα θα είναι αυτό, 21-22. Θα χαρώ πολύ να είναι τότε. Γιατί τότε θα είμαστε εδώ στην ευχάριστη θέση να παίρνουμε απόφαση για να μειώνουμε τα τέλη και η μείωση θα είναι μεγαλύτερη, κατά την άποψή μου πάντα, από αυτή, από τη σημερινή άξη. Τώρα, όσο αφορά το κομμάτι, το ΕΑΠ, ότι αναφερόμουν στην Οικονομική Επιτροπή, στην απόφαση της Οικονομικής, εγώ ματικές ικανότητες δεν έχω, θα ήθελα τουλάχιστον κάποια πράγματα να είμαστε να ακριβολογούμε, γιατί όταν λέγεται ότι είναι άποψη της πλειοψηφίας, δεν μπορώ εγώ να... γιατί και εγώ είμαι μέλος της πλειοψηφίας, δεν συμμετέχω στο άρμα, θα παρακαλούσα να είμαστε να ακριβολογούμε κάποιες φορές για να μην γίνονται αυτές οι παρεξηγήσεις. Ευχαριστώ. Καταρχήν, κύριε Βουδάκη, αυτό το ερώτημα που θέσατε δεν μπορεί να απαντηθεί αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, εντάξει, αν διαβάσει κανείς την εισήγηση εδώ της Οικονομικής Υπηρεσίας σας, περιέχει όλη την ουσία. Προτείνεται μέσω σταθμικά 20% αύξηση στα τέλη, στα ανταποκριτικά της καθαριότητας και του φωτισμού. Τα τέλη καθαριότητας συνδέονται με το κόστος των παρεχόμενων ανταποκριτικών υπηρεσιών. Και αυτό έχει να κάνει με την ποσότητα των απορριμμάτων. Εάν του χρόνου 12.000 άνθρωποι διπλασιάσουν τα απορρίμματα, είναι φανερό ότι θα αυξηθεί και το κόστος. Συνδέεται λοιπόν με το τομάζ, αυτό που ανέφερε ο κ. Δήμαρχος. Δεν είναι δυνατόν να κάνουμε υπολογισμούς, όπως προκύπτει εδώ από τον πίνακα, υπολογισμούς του κόστου των παρεχόμενων υπηρεσιών, χωρίς να υπολογίζουμε και το πόσα απορρίμματα παράγουμε σαν κοινωνία. Δεύτερον, υπάρχει ένα φοβερό εργαλείο που περιγράφει εδώ η Οικονομική Υπηρεσία από τον πίνακα προκύπτει σχετικά με τα μεταβολικά μέτρα που δηλώνουν όλοι μας τη ΔΕΗ, βάσει το οποίο βγαίνει και τα δημοτικά τέλη. Θέλω να πω στο Σωματείο σύντομα θα κατατεθεί από το Υπουργείο Περιβάλλοντος στο ταυτότερο κτίριο εκεί. Θα δημιουργηθούν πολλές διορθώσεις στα τετραγωνικά μέτρα που όλοι δηλώνουμε στη ΔΕΗ. Μάνι από τον πίνακα αυτό σημαίνει ότι θα αυξηθούν και τα έσοδα του Δήμου. Κάνοντας ένα πρόβολο από των τετραγωνικών μέτρων που είναι δηλωμένα στη ΔΕΗ, που είναι πρωτοσφαλικά. Όλοι το ξέρουν αυτό. Πώς είναι δυνατόν ένας Δήμος να καλύψει τις υπηρεσίες του για τα τέλη φωτισμού, όταν υπάρχει πολύ μεγάλη απόκριση των πραγματικών τετραγωνικών μέτρων με αυτά που είναι δηλωμένα. Άρα λοιπόν εκεί θα υπάρξει μια διόρθωση αυτό το πίνακα και φωνές το προσδοκόμενο έσοδο, το οποίο εδώ η υπηρεσία θα υπολόγισε σε 928.000, εκτιμώντας τα τετραγωνικά μέτρα που είναι δηλωμένα στη ΔΕΗ. Με την τιμή μονάδας που έχει ο πίνακας. Επομένως, αυτό το ερώτημα κατά την άποψή μου, κύριε Μουρνάρη, δεν μπορεί να απαντηθεί τώρα. Γιατί δεν μπορεί να ξέρει τον χρόνο ή τον παράλληλο χρόνο κανένας πώς θα διακυμανθούν αυτές οι τιμές. Λοιπόν, εγώ δεν το είπα, με έκανε ωραία πάσα ο συνάδελφος, εγώ να το πω. Γιατί 13, 14, 15 έγιναν πάρα πολλές αλλαγές στο κομμάτι αυτό, στα τετραγωνικά. Και να σας πω ότι ο μέσος όρος των τετραγωνικών, των σπιτιών, των δατικιών, σε κάποια χωριά, σε κάποια μεγάλα χωριά, ήταν από 18 μέχρι 22 τετραγωνικά. Δύο από τα έτσι. Όπως επίσης, είχαμε και το ανάστροφο σε κάποιο χωριό εδώ της Δημοτικής Ενότητας Άρνος, γιατί ο τότε πρόεδρος, επειδή παλιά, η πρόεδρε πληρωνόταν με ποσοστό επί των τακτικών εσόδων του Δήμου, της κοινότητας μάλλον. Και επειδή μέσα στα τακτικά έσοδα ήταν και αυτά, τι έκανε, αυθαίρετα πήγε και μέχρι δηλώσεις για όλους τους χωριανούς και τα σπίτια που 60 τετραγωνικά τα έκανε 200-250 και το διαμήγελα, αυτά είναι πραγματικότητα. Και τα διαπίστωσαν
όταν επιβλήθηκε εκείνο το τέλος στο ΕΔΕΤΙΕΠΟ στον Εργασιτέη, τότε του διαπίστωσαν οι άνθρωποι αυτό. Και εννοείται ότι έγινε διόρθωση. Να σας πω λοιπόν ότι ένα μεγάλο ποσοστό, γιατί το 55-60% είναι μεγάλο ποσοστό με τις δυνατότητες που έχει αυτός ο διόρθωσης, έχει διορθωθεί. Και έχει διορθωθεί σε έναν βαθμό της τάξης του 90%. Δεν έχουν πάει ακριβώς. Μετρήσαμε, μπήκαμε στη διαδικασία και μετρήσαμε τις οικίες σε πάρα πολλά χωριά και είδαμε τις αποποίησεις. Και τι κάναμε, σε συνεννόηση με τη ΔΕΗ, μπήκαμε μέσα στους πίνακες, αυτή ήταν η διαδικασία, αλλάζαμε εμείς τα τετραγωνικά κατά τον εργασμό του Δήμου και όποιος ιδιώτης, ιδιοκτήτης προέβαλε αντιρρήσεις, έπρεπε να φέρει εδώ ένα σκαρίφημα υπογεγραμμένο από μηχανικό που να έλεγε όχι, ο φίλος δεν είναι κατατραγωνικά, είναι 90. Υπήρχαν 5 περιπτώσεις, δεν ήταν παραπάνω. Αυτό λοιπόν, με αυτό που είπε ο συνάδελφος προηγουμένως, λύνεται οριζόντια. Άρα, από εκεί θα υπάρχουν έσοδα και αρκετά έσοδα. Έτσι, όσον αφορά το κομμάτι στο τέλος του ηλεκτροφωτισμού. Τώρα, όσον αφορά στο κομμάτι της σύνδευσης. Επειδή πράγματι υπάρχει μια μεγάλη στέρηση της πραξιμότητας. Είναι γύρω στο 50% μέχρι τώρα, έτσι μένει άλλος ένας μήνας περίπου, μέχρι τέλος της χρονιάς. Και αυτό δημιουργεί ανισότητες και αδικίες. Και επειδή όπως προείπα και το έχω πει πολλές φορές εδώ μέσα, άνθρωπος ούτε εγώ προσωπικά, ως άνθρωπος, αλλά και ως οριζόμενος, ως εκλεγμένος μάλλον, υπηρετώντας ένα θεσμό, δεν έχουν υπάρξει. Γι' αυτό λοιπόν θα δούμε το κατά πόσο αυτή η ανισότητα μπορεί να έρθει στην πορεία. Γιατί μέχρι 31-12, υπενθυμίζω, ισχύει ακόμη η ρύθμιση, η ευνοϊκή ρύθμιση αυτών που χρωστάνε. Γιατί αν καθίσετε και δείτε τις καταστάσεις τις οποίες τις έχουμε κάνει Ευαγγέλιο, αλλά είναι και φιάλες από την άλλη, με το να τα βλέπουμε κάθε μέρα και κάθε ώρα του ποιοι χρωστά στον Δήμο, η μεγάλη πλειονότητα δεν είναι αγαπητοί συνάδελφοι αυτών που δεν έχουν. Γιατί μικρή κοινωνία είμαστε και γνωριζόμαστε. Είναι αυτό που έχουμε. Και ήδη έχουμε, μετά από μια συνάντηση που έγινε χθες και μια οριστική που έχουμε τη Δευτέρα, μπαίνουμε σε διαδικασία διακοπής των υδροδοτήσεων. Αυτό είμαστε ξεκάθαροι, άλλωστε πρέπει να είμαστε να εφαρμόσουμε και τον νόμο. Και οι λογικές ότι το νερό είναι δημόσιο αγαθό, το νερό είναι δημόσιο αγαθό στην πηγή. Γιατί το νερό που πληρώνουμε, δεν πληρώνουμε το νερό. Πληρώνουμε την παροχή υπηρεσίας για να έχουμε το νερό. Όποτε το θέλουμε με ασφάλεια στη χρήση μας. Αυτό πληρώνουμε. Για να είμαστε ξεκάθαροι. Οπότε έτσι λύνονται τα πράγματα. Για να υπάρχει και δικαιοσύνη. Γιατί όταν θα αφήσουμε αυτό το πράγμα να είναι στη δυνητική ευχαίρεια του καθενός το αν χρωστάει το κοινό λεγόμενο να πληρώσει το αντίκτυπο του νερού, που είναι το πιο φθηνό νερό σε όλη την Δυτική Μακεδονία που σας απέκτησα τους πίνακες, ξέρετε τι θα γίνει, του χρόνου η σπαντισμότητα θα πάει στο 40, του παραχρόνου στο 30 και μετά θα πάει στο 0. Όχι. Αυτό δεν λέγεται δικαιοσύνη. Οπότε, από τη μία λοιπόν τα έσοδα των τετραγωνικών και από την άλλη η εισπραξιμότητα των παλαιών οφειλών αλλά και των τρεχόντων, έτσι, θα μαζέψει αυτή την ψαλίδα και ευελπιστούμε δεν θα κάνουμε θάματα, ούτε είμαστε θεροβάμονες. Στα επόμενα χρόνια όμως θα φτάσουμε να δούμε ό,τι συμβαίνει και στις υπόλοιπες πόλεις της Ελλάδος. Δηλαδή, δεν είναι δυνατόν να αφήσεις 2 λογαριασμούς και να πας στον τρίτο απλήρωτο. Θα πας κάποιο πρωί να πληθείς και η βρύση σου δεν θα τρέχει γιατί σου έχουν αφαιρέσει το ρολόι, τον υδρομετρητή. Αυτό θα γίνει και εδώ. Και θα το προβλέπει, άλλωστε το προβλέπει και ο παλιός κανονισμός. Ισχύει δηλαδή, από την καινούργια χρονιά θα έρθει και ο βελτιωμένος κανονισμός σύνδευσης που θα προβλέπει με πολύ μεγαλύτερη λεπτομέρεια και αυστηρότητα αυτό το κομμάτι. Ευχαριστώ. Αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει εισήγηση της υπηρεσίας, η πρόταση δίνει μπροστά για να μην υπάρξουν αυξήσεις, η λαϊκή συμπλήρωση για μείωση υπερών και δικαιωμάτων στο 11ο για τις επαφείς ομάδες που...
Επαγγελματίες ομάδες είναι αρνητικός. Όσοι παίρνουν ΕΚΕΑ είναι επαγγελματίες άνεργοι στην Ελλάδα. Κατά εγώ έχω δύο επιχειρήσεις και 300 ευρώ που παίρνει ένα ΕΚΕΑ δεν μπορώ να κάνω που έχει παίρνει την περίοδο. Άμα αναλογιστώνω τα έξοδα μου. Άρα είναι μακάρι κάποια στιγμή να πάει το 1/10 σε όλους τους δημότες μας, όχι όμως σε αυτούς που παίρνουν και ευχαριστώ. Καταγράφει. Την εισήγηση της υπηρεσίας στηρίζουν, παρακαλώ χέρια. Να καταγραφεί η έξοδος του κυρίου Βασιλιάδη, αναλαμβάνουμε. Η υπόλοιπη σύμβουλη της πλειοψηφίας στηρίζουν και περνάει και τα πλειοψηφία. Δήμος μπροστά στηρίζει την πρόταση και φλαϊκή συμπλήρωση τη δική της πρόταση και να ψηφούν.